Ο κύριος Ανδρέας Κούρτης. Τι κάνετε, αγαπητέ μου? Καλησπέρα σας, αγαπητέ κύριε Πογδάνο. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου φίλε. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά θερμά για την εκ νέου συνέντευξή μας. Να σας πω, έτσι πολύ απλά, πολύ ανθρώπινα, ποιες είναι οι πιο βασικές ανάγκες της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Βόρειο Ήπειρο, παύλα Νότιο Αλβανία? Να ξεκινάμε, σας ευχαριστώ θερμά και σας προσωπικά, αλλά και το ραδιοφωνικό σταθμό για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ακουστεί η φωνή της βορειοϋπειρωτικής κοινότητας για ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο θέμα που αφορά την επιβίωσή τους. Και δεν είναι άλλο από το συνταξιοδοτικό, ένα θέμα που ταλαιπωρεί τους βορειοϋπειρώτες εδώ και πολλά χρόνια και δυστυχώς παραμένει ακόμα σε κρεμότητα. Να συνεχίσουμε λιγάκι από χθες που αφήσαμε, είπαμε για το πρώτο θέμα, για το πρώτο το συντάξιο, για το πρώτο θέμα για τον νόμο Κατρούγκαλου, για τον νόμο Κατρούγκαλου, και πάμε κατευθείαν. Ενημερώσαμε προεκλογικά το σημερινό πρωθυπουργό. Για την αδικία του νόμου Κατρούγκαλου, και μας είπε ότι αυτός ο νόμος, ο αντισυνταγματικός νόμος και προσβλητικός προς τα αδέρφια τους βορειοϋπειρώτες, θα αλλάξει μόλις γίνομαι κυβέρνηση. Με την περασμένη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού στα τέλη του 19-20, τότε ο Υπουργός Βρούτης δεν τροποποίησε το νόμο αυτόν, αντέγραψε το νόμο Κατρούγκαλου χωρίς να αλλάξει ούτε κόμμα. Σε συνάντηση στο επαγγελματικό επιμελητήριο, ερώτηση από μένα προς τον τότε Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτη, μου απάντησε ότι σε επόμενο χρόνο, με ένα λόγο λέω σε επόμενο χρόνο, που λέει το Μάρτιο-Απρίλιο του 20, θα κάνουμε μία τοποθέτηση στον Εργάνη, την Εργάνη, και θα διορθώσουμε αυτή την αδικία του νόμου. Σε ερώτηση μέσα στη Βουλή προς τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη, τέλη Φεβρουαρίου του 20, δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου αυτού το Μάρτιο του 2020. Περάσανε από τότε 2,5 χρόνια προεκλογικά και 1,5 χρόνο και δεν έχει γίνει κάτι για το θέμα των συντάξεων. Και ζητάμε να τροποποιηθεί το νομοσχέδιο και να εξαιρεθούν οι βορειοϋπειρώτες από την υποχρεωτική 40-ετή διαμονή στην Ελλάδα, προκειμένου να θεμελιώνεται πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην εθνική σύνταξη χωρίς ελάχιστη παραμονή. Να πάμε στο δεύτερο θέμα. Μ' ακούτε, κύριε Βογδάνο? Βεβαίως σας ακούω με μεγάλη προσοχή, και εγώ και οι ακροατές μας. Το δεύτερο θέμα μας σύνδεσε την άρση των διακρίσεων σε ό,τι αφορά τα επιδόματα των μέλων της εθνικής ελληνικής μειονότητας και συγκεκριμένα των αναφάλιστων υπερήλικων της Αλβανίας, των βορειοϋπειρωτών. Παρά όλο που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση τροπολογία στη Βουλή για το επίδομα ανασφάλιστων υπερήλικων βορειοϋπειρωτών, η σημερινή κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει, με αποτέλεσμα οι υπερήλικες βορειοϋπειρώτες μέχρι σήμερα να νιώθουν εξαπατημένοι. Ζητάμε να εφαρμοστεί η ψηφιστή τροπολογία του Μάιου του 19, με την οποία ερούνται οι περιορισμοί διανομής για τη λήψη του επιδόματος ανασφάλιστων υπερήλικων ομογενώς εξ Αλβανίας. Εδώ το θέμα, εδώ δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Στο προηγούμενο θέμα είπαμε ότι θα αλλάξει ο νόμος και δεν άλλαξε ο νόμος. Εδώ πέρα ο νόμος υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Ωραία είμαστε. Το τρίτο θέμα είναι την άρση των διακρίσεων σε ό,τι αφορά τους βορειοϋπειρώτες που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%. Τι διακρίσεις υπάρχουν εκεί, κύριε Κούρτη? Δεν αντιμετωπίζονται άξια με τους υπόλοιπους Έλληνες. Γιατί αυτό? Αντιθέτως,
λαμβάνουν από περιορισμένο προνομιακό επίδομα ως και καθόλου. Ενώ την ίδια ώρα έρχονται αντιμέτωποι εκτός από τα καθημερινά τους προβλήματα που έχουν και με την αναδυσία του ελληνικού κράτους. Ζητάμε να μην υπάρχει κανένας διαχωρισμός των βορειοθυρωτών από τους Ελλαδίτες Έλληνες σε κανένα συνταξιδιωτικό νόμο. Μου στέλνει ένας... Τώρα δεν θέλω να σας αποσυντονίσω. Ούτε να σας βγάλω από τη ροή του λόγου σας. Μου στέλνει ένας φίλος, ο Αλέξανδρος, Αλέξανδρος Παπαχρίστου συγκεκριμένα. Μου γράφει μόνο ονοματεπώνυμο, οπότε και εγώ το λέω το ονοματεπώνυμο. Μου λέει ο κύριος Αλέξανδρος Παπαχρίστου, αλλά σας παρακαλώ να το πάρετε ως αστείο αυτό, ε. Να πείτε, λέει, στον κύριο Κούρτη, να αλλάξουν θρησκευμά, να γίνουν μουσουλμάνοι και να προσπαθήσουν να μπουν στην Ελλάδα με καμία βάρκα εκεί από την Κέρκυρα και ξαφνικά, λέει, θα αποκτήσουν όλα τα δικαιώματα του κόσμου. Να βγουν στην Αθήνα, λέει, να πούνε Αλλαχού Ακμπάρ και θα αποκτήσουν όλα τα δικαιώματα του κόσμου, λέει. Το κακό, λέει, με τους βορειοϋπηρώτες είναι ότι είναι Έλληνες και χριστιανοί. Πολύ σκληρό. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα τι θέλει να πει ο καταλαβαίνετε τι θέλει να πει ο ακροατής. Ο ακροατής ουσιαστικά λέει ότι το ελληνικό κράτος διακρίνει αρνητικά απέναντι στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και διακρίνει θετικά απέναντι σε ξένους πληθυσμούς, τους οποίους η πολιτική ορθότητα και η κυρίαρχη κουλτούρα του προοδευτισμού και της αριστεράς κάνει το κράτος να προσπαθεί να τους αναδείξει σε ύψιστη προτεραιότητα. Δυστυχώς, να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχρήστο για το μήνυμα, τολμηρό μήνυμα. Ναι. Δυστυχώς αποδεικνύεται πως δεν υπάρχει διαχρονική εθνική πολιτική για την εθνική ελληνική μειονότητα από καμιά κυβέρνηση μηδεμίας εξαιρούμενη. Ναι. Δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο για την επιβίωση και τη διαμονή των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου στα Πάτρια Ελλάδα. Ναι, φοβάμαι μήπως υπάρχει σχέδιο για τη μη επιβίωση και τη μη διαμονή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα σου πω, η κατάσταση όσο περνάει ο καιρός να χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Δεν αρκούν μόνο οι δηλώσεις στην παράσταση και οι ανακοινώσεις κατανόησης της κατανόησης της πολιτικής ηγεσίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα. Θα έρθω να σας βρω. Ναι. Μιλούσα και με τον Λεωνίδα Παπά επάνω στη Βόρεια Ήπειρο που είχα πάει το Σαββατοκύριακο και συμμετείχα στο συγκινητικό μνημόσυνο για τα 3 χρόνια από τη δολοφονία, όχι αυτοκτονία, του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη συντονισμένη κοινοβουλευτική ερώτηση, την οποία εγώ θα βγάλω μπροστά, και αν έχουν το θάρρος και την παρησία, συνάδελφοι από άλλα κόμματα, οποιαδήποτε κόμματα, να την συνυπογράψουμε και να την καταθέσουμε. Οπότε θα έρθω να σας βρω από κοντά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και σας προσωπικά για την έμπραχτη συμπαράστασή σας στην οικογένεια του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου Κατσίφα και για την παρουσία σας στον μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, καθώς και για τη γενικότερη ευαισθησία που δείχνετε προς την κοινότητά μας. Η στάση αυτή σας τιμά. Το καθήκον μου, κύριε Κούρτη, το ελάχιστο καθήκον. Είδα ότι είστε και καλός ψάρτης. Στην ανάγκη το έκανα και εγώ το 1990. Πού το μάθατε αυτό? Αυτό δεν το έβγαλα προς τα έξω. Γιατί γνωρίζω τα θέματα των βορειοϋπηρωτών. Σωστό. Τα γνωρίζω καλά. Ήμουν 27. Ψάλαμε πολύ ωραία την Κυριακή το πρωί στο Αλίκο, εκεί με τον Παπαχρήστο, είναι αλήθεια. Ο Παπαχρήστος. Με τον Βλάση και τον Λεωνίδα. Ο Παπαχρήστος. Είχαμε το ψαλτήρι. Η μαμά του είναι νουνή της γυναίκας μου και τους γνωρίζω καλά. Είναι ένα άξιο παιδί. Είναι μια ερχόμενη δύναμη για τον βορειοϋπηρωτικό. Χαίρομαι επειδή υπάρχετε ακόμα άνθρωποι που βγαίνετε μπροστά, που θέτετε τα ζητήματα. Θα τα πούμε από κοντά και θα τα λέμε και συνέχεια από... Να πούμε γιατί... Ήθελα περισσότερο χρόνο να πω περισσότερα. Θα το κάνουμε σύντομα. Ακούστε τι γίνεται. Θέλω να πω για το πόρισμα των αλβανικών αρχών. Θα το πούμε αυτό. Θα τα πούμε όλα. Ακούστε με λίγο, κύριε Κούρτη. Έχω στη γραμμή τον κύριο Δημήτρη Χονδρό, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του τμήματος Αθήνας της ΑΧΕΠΑ και ανεβαίνει τώρα προς τα σύνορα με κούτες βιβλία
για να πάει να δώσει στα σχολεία της μειονότητας. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ με θα του πω μια καλημέρα. Εγώ ανεβαίνω για να καταθέσω στεφάνεια. Ωραία, οπότε θα στείλω στον έναν και το τηλέφωνο του άλλου για να συναντηθείτε πάνω στα Άγια Χώματα στη Βόρεια Ήπειρο. Σας χαιρετώ, κύριε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για αύριο σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους Βόρειο Ηπειρώτες που κρατούν Θερμοπύλες σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούρτη, και σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Ένας εκ των